Σήμερα γνωρίζαμε ότι παίζουμε με την καλύτερη ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ είναι και φορμασμένη και τα προηγούμενα αποτελέσματά της έδειχναν ότι είναι μια ομάδα που σκοράρει κατά λοιπάς. Έχει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Παρ' όλα αυτά, ο Πας Γιάννενα για ακόμη μια φορά έδειξε ότι ειδικά στους ομάδες, ακόμα και χωρίς κόσμο στις κερκίδες, αλλά με κόσμο γύρω από το γήπεδο, έχει δυναμική. Είναι μια μεγάλη νίκη για μας. Από εκεί και πέρα όμως, χωρίς να μετριάσουμε τη χαρά των παιδιών, θα απονείμουμε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά αυτά σήμερα υπερέβαλαν αυτούς, έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Τα πρώτα δείγματα είχαν φανεί και από τα δύο πρώτα παιχνίδια του δεύτερου γύρου, όμως σήμερα ήταν το επιστέγασμα. Συγχαρητήρια λοιπόν στους ποδοσφαιριστές του Πας Γιάννενα, συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά εκεί μέσα που πραγματικά από την αρχή έχουν δώσει πάρα πολλά. Όμως, το πρωτάθλημα έχει συνέχεια. Τα παιχνίδια διαδέχονται το ένα το άλλο και ήδη πρέπει να είναι παρελθόν αυτό, δεν χρειάζονται θριαμβολογίες. Είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά ακολουθεί παιχνίδι στη Λιβαδιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό και γενικά ένα δύσκολο πρωτάθλημα που έχει πολύ δρόμο. Ερωτήσεις. Κούρτς, πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο στη σημερινή νίκη του ΠΑΣ, ότι με τα γκολ, ας πούμε, έκοψε λίγο τον αέρα της ΑΕΚ, ήταν τόσο καλά διαβασμένος που ήταν τα πράγματα έτσι όπως θα είχατε σχεδιάσει ή κάτι άλλο? Κοιτάξτε, σε πολλά παιχνίδια έχουμε δει παρόμοια εικόνα, αλλά σήμερα απλά ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στις δύο περιοχές και μπορούμε να πούμε ότι κάτι που μας έχει στερήσει σε άλλα παιχνίδια το ποδόσφαιρο μας το έδωσε σήμερα. Όχι η τύχη, το ποδόσφαιρο. Άλλες φορές μια κεφαλιά μπορεί να πάει λίγο out, άλλες φορές μπορεί να πάει goal. Τώρα τακτικά, εντάξει, θεωρώ ότι έπαιξε το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν είχε το Σιμάνσκι και είχε μόνο το Γιόνσον που να μπορεί να είναι ο κυματοθράφστης σε μεταβάσεις. Και εκεί θέλαμε να χτυπήσουμε και έτσι κάπως έτσι δημιουργήθηκαν και οι προποθέσεις για τα γκολ. Αφού ευτυχήσαμε όμως και σκοράραμε, όντως μας άνοιξε το δρόμο. Από εκεί και πέρα τα παιδιά ήταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι, αν εξαιρέσω ένα δεκάλεπτο στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και πήραμε μια μεγάλη νίκη. Όσοι πήγαν δύο νέα παιδιά, ο Παναγιώτης και ο Δήμο, που ήταν σαν να μην έρθουν ποτέ. Θα ήταν σχολιά σε λίγο την δικιά τους ομάδα. Ναι, κοιτάξτε, οι δύο ποδοσφαιριστές σήμερα, αυτοί όπως είπατε, έχουν έρθει πολύ καιρό στην ομάδα μας. Αυτός ήταν και ο σκοπός που επιλέξαμε να έρθουν αυτά τα παιδιά, για να είναι μαζί μας ένα μήνα. Οπότε, ήδη δουλεύουμε μαζί τους και έτσι είχαν αφομοιώσει αρκετά και τον τρόπο παιχνίδι των συμπαικτών τους και αυτό που θέλουμε να κάνουμε ως ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, την προσπάθειά τους και συνεχίζουμε, έχουμε δρόμο. Μετά τη διακοπή λόγω του Μουντιάλ, ο Πας Γιάννενα έχει μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Φαίνεται ότι μπορέσετε να δουλέψετε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν δουλευτεί, δουλέψετε τις αδυναμίες. Πού τη βλέπετε σε αυτή τη μεταμόρφωση που βλέπουμε και εμείς της ομάδας? Πού την εντοπίζετε? Εντάξει, εγώ δεν θα την έλεγα και μεταμόρφωση, γιατί είχαμε και άλλα καλά παιχνίδια, αλλά δεν συνοδεύτηκαν με αποτελέσματα και δεν μπορεί να αναδειχθεί. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς και πρωτίστως εγώ με τον εαυτό μου, κάποιες ιδέες, κάποια πλάνα και κάποιες προσεγγίσεις του πρώτου γύρου μας βοήθησε και με βοήθησε και εμένα προσωπικά η διακοπή να δω λάθη, να τα δουλέψουμε μέσα στο γήπεδο καθημερινά με τα παιδιά και να παρουσιαστούμε πιο καλύτερα στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Όμως, μην προτρέχουμε, δείχνουμε μια καλή εικόνα. Θέλουμε κι άλλο βελτίωση και θέλουμε και καλύτερες εμφανίσεις και θέλουμε βαθμούς ακόμα. Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Πώς αισθανόσαστε σήμερα μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη και μετά από τα όσα έχετε ακούσει στο πρωτογύρο? Κοιτάξτε, παρότι είμαι νέος, οι μεταπτώσεις στο πώς θα αντιδράσει είτε το φιλάθλο κοινό ή κάποιος στο περιβάλλον μας ανάλογα με το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο είναι από παλιά αυτό. Οπότε νιώθω ικανοποιημένος και μέχρι εκεί δεν σας κρύβω ότι για μένα ήδη έχει τελειώσει το παιχνίδι, αυτό έχει περάσει. Μπροστά μου είναι ο Λεβαδιακός και πολύ γρήγορα πρέπει και οι ποδοσφαιριστές και όλοι το καταλάβουν και να ξέρετε είναι πιο σημαντικό παιχνίδι στη Λιβαδιά από αυτά που έχουμε δώσει.
Εγώ άλλη ερώτηση με την έννοια ότι θα σας ρωτήσω για κάρτες, γιατί αρχίζουν σε ισορρόπια κάποια προβλήματα γραμμούς και σήμερα και δεν υπάρχουν και παίκτες. Εντάξει, μόνο ο Πακατή μας ο οποίος δεν έχει καμία συμμετοχή. Προλαβαίνουμε να τάξουμε κάποιον στόχο μεταγραφή. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε γρήγορα ένα κεντρικό αμυντικό. Δεδομένου ότι επιστρέφει ο Μπαγκαλιάνης στον Ολυμπιακό, άλλωστε ήταν και άρρωστος. Σίγουρα η ομάδα θέλει ένα κεντρικό αμυντικό και ίσως κι άλλο ένα ακόμα ποδοσφαιριστή, αλλά αυτό θα το δούμε. Οπωσδήποτε κεντρικός αμυντικός πρέπει να είναι γρήγορα, γιατί όπως βλέπετε δεν έχουμε πολλές επιλογές σε αυτή τη θέση. Όχι να ρωτήσω εγώ από αυτό, γιατί τραυματίστηκε και ο Ρωσέλο, να συμπληρώσω λίγο το ερώτημα του Γιάννη. Τραυματίστηκε ο Ρωσέλο, θα μείνει έξω περίπου μέχρι τα μέσα Φλεβάρι. Δεν πρέπει να αποκτηθεί παίχτης εκεί. Η σύγχυση δική σας, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η διοίκηση, δεν είναι στο να αποκτηθεί παίχτης? Η σύγχυση δική μου είναι σίγουρα ο κεντρικός αμυντικός. Και αν βρούμε έναν παίχτη που να μπορεί να μας βοηθήσει και να βοηθήσει κυριολεκτικά και αποτελεσματικά, στην επίθεση που να μπορεί να παίξει και τις τρεις θέσεις της επίθεσης, κυρίως τα άκρα. Αυτό βέβαια ήταν και πριν το Ρωσέρο και τον τραυματισμό του. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένας παίχτης που πραγματικά να μας βοηθήσει και άμεσα, και όχι να είναι ένας παίχτης που απλά θα συμπληρώσει το ρόστερ.